πρώτη των πρώτων, πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι και πώς, τι δυσκολίες αντιμετώπισες? Ήταν μια πολύ παράξενη χρονιά με τον κορονοϊό και όλα αυτά. Στην αρχή είχα πολλά νεύρα που κλείσαν τα σχολεία, αλλά μετά εντάξει, είχα και περισσότερο χρόνο για διάβασμα και ξεκούραση. Και με βοήθησαν και οι καθηγητές μου πάρα πολύ. Γενικά υπήρχε μεγάλη βοήθεια και από την οικογένεια, οπότε το αντιμετώπισα ψύχρεμα στη συνέχεια, γιατί στην αρχή δεν ήταν τόσο εύκολα. Λόγω πανδημίας, λόγω κορονοϊού. Ναι, γιατί θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να είμαι στο σχολείο, θα βοήθησαν πολύ περισσότερο και οι καθηγητές. Γιατί δεν πήραμε όσο είχαμε να πάρουμε φέτος από το σχολείο. Πόσο έγραψες και πόσο δύσκολο ήταν να γράψεις σε αυτόν τον βαθμό? Έγραψα συνολικά 19.395 μόρια, 20 φυσική, 19.9 χημεία, 19.4 βιολογία και 18.1 έκθεση. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο μάθημα? Εγώ προσωπικά φοβόμουν περισσότερο την έκθεση, επειδή είναι ένα υποκειμενικό μάθημα. Δεν με δυσκόλεψε κάποιο άλλο και πιστεύω τελικά, βλέποντας λίγο έξω από όλα αυτά τώρα, ότι και με λιγότερο διάβασμα ίσως πετύχει να πάρει το στόχο μου. Άρα υπερπροσπάθεια. Ναι, αλλά χωρίς υπερβολές. Ας πούμε, είχα και το χρόνο μου να ξεκουραστώ, να βγω καμιά βόλτα το Σαββατοκύριακο. Προς το τέλος μόνο πιέστηκα λίγο περισσότερο. Το μυστικό ποιο ήταν, πώς διαχειρίστηκες όλο αυτό? Πιστεύω ότι χρειάζεται οργάνωση, μεθοδικό διάβασμα, γιατί αυτό πιστεύω είναι το σημαντικότερο, όχι να διαβάζω απλά και μόνο για να το πω. Να προσπαθώ από μόνη μου να τα περιμένω όλους τους καθηγητές. Αυτά νομίζω, ότι αν έχεις ένα πρόγραμμα και το τηρείς, και μπορείς να έχεις τον ελεύθερο σου χρόνο και χρειάζεται. Από εδώ και πέρα? Σκέφτομαι το βιολογικό σαν επιλογή, την ιατρική. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Περνάς όμως. Ναι, δεν έχω κάποιο θέμα τώρα με τα μόρια. Ήταν και αυτό ένα θέμα, ότι ήθελα να επιλέξω εγώ τη σχολή και όχι να μην επιλέξει εκείνη, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα. Οπότε τώρα θα σκεφτώ πολύ καλά τι θα βάλω πρώτη επιλογή. Έχεις χρόνο. Ναι. Και το όνειρό σου να γίνεις ερευνήτρια? Ναι, δεν θα ήθελα να ασχοληθώ ούτε με το διαγνωστικό ούτε με το θεραπευτικό κομμάτι, οπότε θα ήθελα πολύ να ασχοληθώ με την έρευνα. Το επάγγελμα των γονιών σου επηρέασαν τις επιλογές σου? Βασικά μου έλεγαν τα υπέρ και τα κατά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς οι γονείς μου και πιο παλιά, ότι θα έχω μια πιο ποιοτική ζωή ίσως αν ακολουθήσω κάποια από τα δύο και θα βρω πιο εύκολα τα πράγματα στη συνέχεια, αλλά πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη επιλογή αυτό που θα κάνω για να μ' αρέσει περισσότερο, οπότε δεν θα επιλέξω κάποια από αυτά τα δύο από ό,τι φαίνεται.